Αντιμέτωπο με την πιο σφοδρή χιονόπτωση της τελευταίας δεκαετίας, το οροπέδιο Λασιθίου, με τον Γιάννη Στεφανάκη να προχωράει στην κήρυξη του Δήμου του σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Υπάρχουν σπίτια τα οποία είναι πάνω από 40 ώρες χωρίς ρεύμα. Εδώ και χρόνια έχει να συμβεί αυτή η χιονιά. Από το 2002 και μετά δεν έχει ξανασυμβεί. Κάνει πάρα πολύ χιόνι. Πιο πολύ δεν νομίζω να υπήρχε. Προσπαθούμε να ανοίξουμε δρόμο να μπούμε, γιατί δεν μπορούμε να πάμε σπίτι μας. Το blackout που σημειώθηκε για περισσότερες από 3 ώρες βύθισε στο σκοτάδι 16 χωριά του οροπεδίου, θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές που δίχως ηλεκτρικό ρεύμα ήταν επιβεβλημένη η μεταφορά τους στο κέντρο υγείας. Κάποια περιστατικά τα οποία λόγω διακοπής ρεύματος οι άνθρωποι αυτοί κάνανε χρήση οξυγόνου και με τη διακοπή ρεύματος υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Πολλές οικογένειες και έχουμε και πολλά παιδιά εκεί πέρα και ηλικιωμένους ανθρώπους. Είχαμε στείλει το ΕΚΑΒ μαζί με το κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού για να μεταφέρουν ασθενείς να τους φέρουμε στο κέντρο υγείας. Στην καρδιά του οροπεδίου Λασιθίου το χιόνι πέφτει ακατάπαυστα και οι καιρικές συνθήκες, αν μη τι άλλο, είναι πραγματικά αντίξωες. Περιφέρεια Κρήτης, Δήμος Οροπεδίου, Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, Αστυνομία, ομάδες εθελοντών Σαμαριτών αλλά και διασωστών έχουν ενώσει δυνάμεις προκειμένου να βοηθήσουν ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη. Και τώρα θα πέμπουμε στο χωριό Πινακιανό. Θα βοηθήσουμε μια κυρία που έχει πρόβλημα, δεν μπορεί να βγει έξω από το σπίτι της. Θα εξονίσουμε το χώρο απ' έξω. Στην Κουδουμαλιά στήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού μιας ηλικιωμένης που κινδύνευσε όταν το σπίτι της λόγω του χιονιά κατέρευσε. Είχε πέσει το σπίτι της και επεμβήκαμε. Πήγανε ζητά παιδιά με τα πόδια. Το χιόνι είναι πάρα πολύ, είναι γύρω στο 1,5 μέτρο. Είναι δύσκολα τα πράγματα στο Λασίδι. Τελικά την πήραν και την μεταφέραν στο κέντρο υγείας. Στο Σμαλιανό, 11 άτομα εγκλωβίστηκαν, μεταξύ αυτών και 3 παιδιά. Έχουμε έρθει σε επικοινωνία, είναι καλά στην υγεία τους και προσπαθούμε να φτάσουμε εκεί στο σημείο για να μπορέσουν να απομακρυνθούν. Κτηνοτρόφοι αποκλείστηκαν στα ποιμνιοστάσια τους για να προστατεύσουν τα ζώα τους, με τις προμήθειες όμως των τροφών να εξαντλούνται επικίνδυνα. Δεκάδες που είναι στα ποιμνιοστάσια τους, σε υψόμετρο μεγάλο, προσπαθούμε να έχουμε συνεχόμενη επικοινωνία μαζί τους και όπου χρειαστεί να δώσουμε τις κατάλληλες εντολές για να παρέμβουμε. Ελάχιστοι οδηγοί πλέον που επιλέγουν να κατευθυνθούν προς το οροπέδιο Λασιθίου εξαιτίας των πολύ άσχημων καιρικών συνθήκων, ενώ καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας εκχιονιστικά μηχανήματα δουλεύουν πυρετοδός προκειμένου οι δρόμοι να παραμείνουν ανοιχτοί. Θέλει προσοχή, γιατί χρειάζονται αλυσίδες οπωσδήποτε και 4x4. Αλλιώς δεν είναι να το ρισκάριζε. Από την μανία της χιονόπτωσης, μάλιστα, δεν γλίτωσε ούτε αυτοκίνητο της αστυνομίας. 1, 2, 3, πάμε! Φέρνει δεξιά, φέρνει δεξιά. Πολλά προβλήματα, το χιόνι συνεχίζεται. Από το κράσι ειδικά και μετά δεν είναι δυνατόν χωρίς αλυσίδες. Και από τις ορεινές της παραθαλάσσιες περιοχές, όπου εκεί συναντάς εικόνες που δεν βλέπεις κάθε μέρα, καθώς αχτές του νομού Ηρακλείου έχουν ντυθεί κυριολεκτικά στα λευκά. Η σφοδρή χιονόπτωση είχε ντύσει στα λευκά ακόμα και τις παραλίες και το λιμάνι της Χερσονήσου. Τίποτα δεν θυμίζει την τουριστική Χερσόνησο που γνωρίζουμε. Ήταν κάτι ευχάριστο που έχουμε να το δούμε χρόνια. Άκρος ειδηλιακό τοπίο στα Ανόγια, με το χιόνι ωστόσο να ξεπερνάει το 1 μέτρο, δυσκολεύοντας ακόμα περισσότερο τις συνθήκες στο χωριό. Κάτοικοι κάνουν λόγο για κακοκαιρία και χιονόπτωση που τους γυρνάει πολλές δεκαετίες πίσω. Έχουν σπάσει τα λεόδεντρα, έχουν πλακωθεί τα χωριά, έχουν καταστροφή πολύ. Παλεύουμε και ό,τι ξεκαθαρίζουμε. Εκχιονιστικά μηχανήματα δουλεύουν νύχτα μέρα προκειμένου να κρατήσουν τους δρόμους ανοιχτούς από και προς Ανόγια. Ενώ σε ό,τι αφορά την ηλεκτροδότηση, λιγότερα ήταν σήμερα τα προβλήματα σε σχέση με τις πολύ ωραίες διακοπές των προηγούμενων ημερών. Λοβισμένο, 100%. Οι ελιές, πολλές άρρηκτες ελιές, ασπάσουν τώρα. Θα έχουμε καταστροφή.